Εδώ είμαστε λοιπόν, να, Σχολή Ευελπίδων, είμαστε ελεύθεροι δημοσιογράφοι, ορίστηκε προκαταρτική έρευνα. Ούτε καν ποινική ο δίωξη. Σταύρος Ιωαννίδης μας ακούει, ο συνάδελφος. Ένα Σταύρο, καλημέρα. Σας ακούω, πώς θα βλέπετε, οι συνάδελφοι βγαίνουν από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, αλλά θα περιμένουμε τώρα να γίνουν δηλώσεις, όπως είπε, για να ακούσουμε. Ελεύθεροι απέτυχαν και θα ξεκινήσει τώρα έρευνα που διέτευξε εισαγγελέα. Ο Παναγιώτης Ολάμψιας λοιπόν είναι εκεί. Η δημοκρατία έχει αντισώματα. Η ελευθερία του τύπου νίκησε τις αθλειότητες μιας εξουσίας που είναι αυταρχική, που είναι μονολυθική, που θεωρεί ότι μπορεί να εκβιάζει, να εκφοβίζει τον τύπο. Δεν είναι μια προσωπική νίκη του φιλελεύθερου, ούτε η μόνη των δημοσιογράφων. Είναι μια νίκη της δημοκρατίας. Στο δυτικό κόσμο η ελευθερία του λόγου είναι κατοχυρωμένη. Η σημερινή εξουσία προσπάθησε να τη φημώσει. Ευτυχώς υπάρχουν δικαστές της Αθήνας, όπως θα έλεγε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Νομίζω ότι αυτή η μέρα πρέπει να είναι η αρχή μιας διαδικασίας να αλλάξει ο νόμος που προβλέπει την αυτόφορη διαδικασία τον τύπο. Νομίζω όμως ότι κυρίως πρέπει να κατανοήσουμε ότι η σημερινή εξουσία θέλει να φημώσει την ελεύθερη έκφραση, την ελεύθερη βούληση και την ελευθεροτυπία. Την ελευθερία δηλαδή του δημοσιογράφου να αποκαλύπτουν την αλήθεια. Λοιπόν, ακούσαμε. Όχι, δεν μην ακούσουμε τώρα τους υπόλοιπους. Λοιπόν, φτάνει μόνο να μην γράψει. Ναι. Λοιπόν, μια τέτοια περίπτωση έχουμε εδώ. Είναι δυνατόν να φοβάται σε μια δημοκρατία κάποιος να κάνει κριτική στην κυβέρνηση? Πάβει να είναι δημοκρατία. Έχουμε ευθεία προσβολή της ελευθεροτυπίας. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ χρεώνεται το ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στο δυτικό κόσμο δημοσιογράφοι έμειναν για ένα βράδυ στο κρατητήριο. Μάλιστα. Σταύρο, να ακούσω εσένα. Δεν θέλω, όχι, δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα άλλο. Έχουμε τον κύριο Βορύδη εδώ. Ευχαριστώ θερμά.